Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή παθολογίας και ογκολογίας, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό που ανακοινώσατε σήμερα είναι όνειρο ζωής για ολόκληρη την ογκολογική κοινότητα και θέλω να σας παρακαλέσω με απλά λόγια, κατανοητά και σε εμάς που δεν έχουμε τη δική σας επιστημονική γνώση, να μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται, τι ακριβώς είναι. Είναι όπως άκουγα αυτά που είχατε στο ρεπορτάζ πριν να μιλήσουμε, όντως είναι ένα σημαντικό βήμα, δεν είναι ακόμα έτοιμο το τεστ, αυτό θέλω να το τονίσω από την αρχή, είναι ένα σημαντικό βήμα για να έχουμε ένα τεστ το οποίο θα είναι καθολικό για όλα τα άτομα να μπορούν να το πάρουν, για να μπορέσουμε να βρούμε καρκίνους σε αρχικά στάδια. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να γιατρέψουμε, όχι μόνο απλώς να παρατείνουμε τη ζωή κάποιου όταν τα βρίσκουμε τους καρκίνους σε αυτά τα αρχικά τα στάδια. Το τεστ είναι απλό και πρέπει να είναι απλό, γιατί αν είναι ένα καθολικό τεστ πρέπει να είναι εύκολο να δοθεί σε άτομα. Το μόνο που πρέπει να κάνει το άτομο είναι να δώσει λίγο αίμα, το οποίο είναι συνηθισμένο για πολλές αναλύσεις, και μετά αυτό που ανοιχνεύουμε είναι DNA, που είναι το γενετικό υλικό σε κάθε κύτταρο του σώματός μας, αλλά βρίσκουμε εμείς το DNA το οποίο έρχεται μόνο από τα καρκινικά κύτταρα, αν υπάρχουν, και μετά βλέπουμε και ανοιχνεύουμε και πρωτεϊνικούς βιοδείκτες. Αυτός ο συνδυασμός του DNA με τους βιοδείκτες είναι μια καινοτομία που πρώτη φορά την προσπαθήσαμε και γι' αυτό νομίζουμε ότι έχουμε αυτά τα καλά αποτελέσματα. Κύριε Παπαδόπουλε, επόμενο στάδιο είναι να κάνουμε μια μεγαλύτερη μελέτη με πολλά περισσότερα άτομα. Συγγνώμη, πείτε μου σας παρακαλώ, ποιος είναι ο βαθμός της αποτελεσματικότητας που θα έχει αυτό το τεστ και αν αυτό μπορεί να αντικαταστήσει τις εξετάσεις που ξέραμε μέχρι τώρα. Εξετάσεις πρώτης γραμμής, όπως η μαστογραφία, όπως η γαστροσκόπηση, όπως η κολονοσκόπηση, όπως το τεστ PAP. Θα χρειάζεται κανείς να κάνει και αυτό το τεστ και τις άλλες εξετάσεις ή θα αρκεί αυτό το τεστ? Αυτό θα δειχθεί στις επόμενες μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω ότι πρέπει να μην κάνουμε όλα τα άλλα τα τεστ που υπάρχουν και τα οποία όντως βοηθάνε. Αλλά αν μπορώ, είναι δύσκολο να δεις μέσα τι φέρνει το μέλλον, αλλά να σας απαντήσω την ερώτηση λίγο πιο... πιστεύω ότι αν όντως αυτό το τεστ ή ένα τεστ καθολικό σαν αυτό είναι όντως επιτυχημένο στις επόμενες μελέτες, θα μπορούσε να είναι το κύριο τεστ που κάνει κάποιος, γιατί είναι εύκολο και θα είναι και φθηνό να το κάνει. Και αν το τεστ είναι θετικό, μετά εξαρτάται για ποιον καρκίνο θα είναι θετικό, μπορεί να χρειαστεί να κάνει και κάποιες άλλες εξετάσεις, παραδείγματος χάρη κολονοσκόπηση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αρνηθούμε όλες τις άλλες τις εξετάσεις. Το έκανα αυτό κατανοητό, δεν ξέρω αν... Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα. Και καταλαβαίνω επίσης ότι αν η συνέχιση των ερευνών οδηγήσει σε τελικά αποτελέσματα και βεβαιωθείτε, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα τεστ που θα μπορούσε να ενταχθεί στο γενικό προληπτικό έλεγχο που κάνει όλος ο πληθυσμός. Ακριβώς. Αυτό είναι το όνειρό μας. Αν θέλετε. Αυτό εδώ είναι που προσπαθούμε χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, σημαντικό βήμα για να το επιτύχουμε, πιστεύω, σε μερικά χρόνια από τώρα. Κύριε καθηγητά, μπορείτε να εκτιμήσετε πόσο χρόνο θα χρειαστεί ακόμη η έρευνά σας για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σίγουρα αποτελέσματα στα χέρια μας? Είναι η επόμενη μελέτη που ήδη έχουμε αρχίσει, που έχει αρκετές χιλιάδες άτομα, θα είναι σημαντική. Η μελέτη είναι για 5 χρόνια. Θα αρχίσουμε να έχουμε δείγματα, αν θέλετε, το πόσο καλά δουλεύει πιο μπροστά, αλλά θα περάσουν μερικά χρόνια για να μπορέσουμε όντως να δούμε αν όντως αυτό το τεστ θα είναι χρήσιμο
για να ανοιχνεύει καρκίνους σε τέτοιο βαθμό. Μέχρι τώρα το τεστ δοκιμάστηκε από όσα διάβασα και άκουσα σε περίπου 1000 ασθενείς με καρκίνο χωρίς μεταστάσεις. Τώρα σκοπεύετε να το δοκιμάσετε και σε υγιείς ανθρώπους για να ξέρετε ότι μπορεί να δράσει προληπτικά σε πολύ πρώιμα στάδια του καρκίνου. Ακριβώς αυτό είναι η μελέτη που μόλις είπα που αρχίσαμε ήδη πριν από μερικούς μήνες, είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Εκεί θα φανεί πόσο καλά το τεστ θα δουλέψει. Είναι άτομα τα οποία είναι για προληπτική, ακριβώς όπως το είπατε. Να σας συγχαρώ ολόψυχα, μας κάνετε περήφανους που συνδέεται το όνομα ενός Έλληνα επιστήμονα με μια τόσο σημαντική ανακάλυψη και εύχομαι και η νέα έρευνα που ξεκίνησε να φέρει το χαμόγελο στα χείλη όλων των ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό το να μπορούμε σε πολύ πρώιμα στάδια να εντοπίσουμε τα καρκινικά κύτταρα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ και εγώ.